Επομένως, τώρα δούμε. Η κυβέρνηση επέλεξε και ορθώ και είπαμε εμεί και το επιχειρηματίσαμε να αναθέσουμε στο ΤΑΙΠΕΔ, αυτό είναι 21-5, την ορίμανση μελέτη σκοπιμότητα για να φτάσουμε κάποια στιγμή να δούμε τι θα κάνουμε τώρα εδώ. Όπου είναι εδώ στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ, τα οποία ήταν αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο. Έτσι έχει ξεκινήσει και το ΤΑΙΠΕΔ προέβη σε επιλογή νομικού και τεχνικού συμβούλου για να δούμε ποια είναι η φυστάμενη κατάσταση ξεκινώντας από το 2020. Όταν πήγα σχετικά πρόσφατα στην Βουλή, έδωσα την δημοσιότητα ό,τι στοιχεία είχαμε εμείς προέλευση εκτάσεων κατά φέτο. Για να υπάρχει μια πλήρης εικόνα στην κοινωνία τι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών διαθέτει. Μέσα και από μια τεχνική έκθεση που έγινε από μια εταιρεία που ξέρει πάρα πολύ καλά το ζήτημα, έχω κυριοπεδιάσει και να συζητήσει. Το ΤΑΙΠΕΔ, στη συνέχεια αυτών των αποφάσεων που πήραμε, ορθώς απέστειλε ένα έγγραφο προς την Δημοτική Αρχή 1η Οκτωβρίου, ζητώντας όλα τα στοιχεία τα οποία πρέπει να αποκομπίνουν, έτσι ώστε να ενσωματωθούν στα στοιχεία που ήδη έχει, για να καταλήξουμε σε ένα κοινό αποτέλεσμα. Αντιλαμβάνομαι από την ενημέρωση που είχα πει ο Δήμαρχος, και αυτό το έκανε έγκαιρο ο κ. Δήμαρχος, απέστειλε την απάντηση, όπως άλλωστε είχε επικοινωνία στο μεσοδιάστημα, και στον προφορικό λόγο μου είπε ότι υπάρχει αρκετά σημαντική απόκληση μεταξύ αυτών που γνωρίζαμε και αυτών που έχουν κατατεθεί από τον κ. Δήμαρχο. Άρα, θα ήθελα να δούμε πώς πηγαίνουμε με το ιδιοκτησιακό με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επίδυση του θέματος, για να πάμε στο επόμενο βήμα, που είναι αφού καταλήξουμε στο ιδιοκτησιακό και δούμε ποια είναι η ποσόστοση συμμετοχή του καθενός, πώς συχνοτιζόμαστε για να κάνουμε αυτό που πρωτίστω επιθυμάται εσεί ω τοπική κοινωνία όταν θα κάνουμε για την πόλη σα και του πολίτε. Κάντε.